Κώστας Χατζημανουήλ, ο πρωταθλητής μας, βρισκόμαστε στο Bodrum, έτοιμος για την βαλκανική μάχη στη Σμύρνη, στις επόμενες ημέρες, στις επόμενες 4 ημέρες, όπου θα αγωνιστείτε στη Σμύρνη και να εκπροσωπήσετε τα χρώματα της Ελλάδας μας. Πείτε μας τα συναισθήματά σας και δύο λόγια για την επερχόμενη μάχη που θα είναι αθλητές από όλα τα Βαλκάνια. Είμαι ευχαριστημένος που θα πω τώρα στη Σμύρνη, πατρίδα, παλιά πατρίδα, η συγκίνη όταν πηγαίνω εκεί πέρα. Θα λάβω μέρος σε αγώνες, σε 6 αγωνίσματα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ανταγωνισμός και στην κατηγορία σας, αλλά έχετε προετοιμαστεί καλά. Οι προπονήσεις και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήταν δυνατές στην ΚΟ και νομίζω ότι και στα 100 μέτρα και στα 200 και στα 400 αλλά και στα 800 θα πάτε πολύ καλά. Πιστεύω, γιατί αυτά να πούμε στα Βαλκάνια τα παίρνω όλα τα μετάλλια εκεί πέρα χρυσά. Και για ακόμα μια φορά ελπίζουμε να μας κάνετε περήφανους και σαν ΚΟΣ και σαν Έλληνες που έχουμε έναν πρωταθλητή σε αυτές τις κατηγορίες να αγωνίζεται και να σαρώνει στα μετάλλια. Να περάσουμε και στον κύριο Ζήκα, ο οποίος είναι ο συνοδός σας και θα έρθει μαζί σας, θα ταξιδέψετε μαζί για την Σμύρνη. Τώρα βρισκόμαστε ακόμα εδώ στην Αλικαρνασσό. Θα πάρετε το λεωφορείο σε λίγη ώρα και θα πάτε στη Σμύρνη. Κύριε Ζήκα, τα δικά σας συναισθήματα και την αποστολή που κάνετε προς την Σμύρνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνοδεύω τον φίλο μου τον Κώστα. Πιστεύω να πάμε πάρα πολύ καλά και κατά κάποιο τρόπο θα είμαι υπερήφανος για τα αθλήματα που θα αγωνιστεί. Είναι η πρώτη φορά που πάτε σε μια τέτοιου είδους διοργάνωση, βαλκανική ακριβώς, διοργάνωση, ναι. Πανβαλκανικό, έτσι, με όλους τους αθλητές. Πρώτη φορά, έτσι. Ευχαριστούμε κύριε Κώστα, καλή επιτυχία και από εμάς και ευχόμαστε να γυρίσετε στην ΚΟΜΕ τα μετάλλια στο στήθος. Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς που ασχολείστε μαζί μας. Να είστε καλά.